Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με μία ακόμα κτηνοδία. Κτηνοδία, όπως το λέω. Να δούμε λίγο φωτογραφίες και αναφέρουμε σε κακοποίηση ζώων, αυτή τη φορά στην Ανατολική Κρήτη, σε περιοχές της Ιεράπετρας και της Ιτίας. Εμείς βλέπουμε τώρα το σκυλάκο. Συγκεκριμένα βλέπουμε τον εκπαιδευμένο σκύλο Πάκα που εντοπίσει δολώματα. Αυτή τη φορά βέβαια έχουμε κρύψει για ευνόητους λόγους γατάκια τα οποία δεν τα κατάφεραν, καθώς κάποιοι έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα. Είχαμε 3 σκυλιά νεκρά από φόλες και 5 γάτες το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές της Ιεράπετρας και στον Μύρτο. Η αλήθεια είναι πως δεν βάζουν μυαλό, αλλά πώς να βάλουν μυαλό άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι μέσα τους και χρειάζονται ψυχιατρική βοήθεια. Θέλω να πάμε στην κυρία, έχουμε δύο συνδέσεις. Στην κυρία Θανασάκη, στην κυρία Άρια Θανασάκη, το μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων, τα έχουμε πει πολλές φορές. Την καλησπέρα μας, κυρία Θανασάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο, και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά, σοκ και ανατριχύλα για ακόμα μία φορά, αυτή τη φορά στην άλλη άκρη. Πάμε Ιεράπετρα, πάμε Σιτία, πάμε σε αυτές τις περιοχές. Δεν βάζουμε μυαλό, δεν διορθώνονται κάποιοι, παρά την αυστηροποίηση, παρά τις ποινές, παρά τα πρόστιμα, παρά τον κίνδυνο φυλάκισης, παρά το γεγονός ότι έχουμε κακούργημα, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Τα είπατε όλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πραγματικά είναι οξύμορο αυτό που συμβαίνει, διότι παρά τις αυξημένες σε βαθμό και σκληρότητα ποινές με διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν στις 30.000 ευρώ, την πιθανή φυλάκιση και την αυστηροποίηση των μέτρων τα τελευταία χρόνια, με στόχο φυσικά την καταστολή τέτοιων φαινομένων. Αντίθετα, τα φαινόμενα αυτά όχι μόνο δεν έχουν κατασταλεί, αλλά έχουν αυξηθεί δραματικά. Είναι πραγματικά, μας προκαλεί τεράστια εντύπωση και αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτά τα φαινόμενα κακοποίησης ενάντια στα ανυπεράσπιστα πλάσματα τα ζώα. Ποιο είναι το βήμα που πρέπει να γίνει? Αυτή τη στιγμή συζητάμε καθημερινά, εμείς οι δύο προσωπικά έχουμε κάνει, για να μην πω δεκάδες, από πάρα πολλές συζητήσεις με αφορμή περιστατικά, με κτηνοδίες, με βάναυσες συμπεριφορές. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει αύριο το πρωί, ποιο είναι, πού πρέπει να εστιάσουμε? Στην πρόληψη, σε ελέγχους, στο να βγούμε όλοι στους δρόμους και να κυνηγάμε και να βρίσκουμε φόλες? Ποια η λύση? Σίγουρα το τελευταίο δεν είναι η λύση, διότι αυτοί που πετούν τα δηλητηριασμένα δολώματα κοινώ στις φόλες είναι αυτοί που βρουν βράδυ. Είναι ο γείτονας που ξέρουμε, αλλά φοβόμαστε να καταγγείλουμε γιατί δεν τον έχουμε δει. Συνήθως δεν τους βλέπουμε ποτέ, απλά τους υποψιαζόμαστε. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το θηρίο, με το θηρίο που λέγεται άνθρωπος. Αλλά για να είμαστε άνθρωποι, πρέπει να λάβουμε από μικρή ηλικία και αυτό δεν γίνεται αύριο το πρωί. Είναι δουλειά χρόνων πραγματικά και το λέω πρωτίστως ως εκπαιδευτικός, γιατί το ζω και ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει ένα παιδί μέσα από τη διαπαιδαγώγηση από μικρή ηλικία και με την παροχή σωστών και υγιών προτύπων, φιλοζωικών προτύπων εν προκειμένου, που μπορεί να αρχίσει αυτή η διαπαιδαγώγηση ήδη από τον υπηαγωγείο και πρωτίστως από την οικογένεια και στη συνέχεια από το σχολείο. Αυτή είναι η λύση. Αυτού του τύπου η πρόληψη λοιπόν. Η ανθρωπιστική παιδεία, η φιλοζωική παιδεία απέναντι στα ζώα είναι αυτά που θα κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο με κεφαλαίο. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες κακοποίησης των ζώων και δολοφονίας αυτών, είτε με αεροβόλα όπλα είτε με δηλητηριασμένα δολώματα, σίγουρα δεν πρέπει να λέγεται άνθρωπος και δεν μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Και βέβαια θα πρέπει να δράσει και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και το κεντρικό κράτος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την οδηγική συμπεριφορά, με την εκπαίδευση των νέων. Εστιάζουμε σε υψηλά πρόστιμα γύρω από την παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά δεν εστιάζουμε στο βασικότερο, στο να εκπαιδευτεί η νέα γενιά, μαθητές, μικρά παιδάκια, νηπιαγωγείου, δημοτικού. Κάτι αντίστοιχο θεωρώ, το γνωρίζετε καλύτερα, είμαι σίγουρος, πρέπει να γίνει και στο κομμάτι της κακοποίησης ζώων. Ακριβώς, και γι' αυτό ο δικός μας ο σύλλογος κάνει μαθήματα φιλοζωικού περιεχομένου εγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας και στο νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό και τα τελευταία περίπου 5 χρόνια και στα γυμνάσια της χώρας μας. Και μάλιστα τώρα
Στις αρχές Δεκεμβρίου θα διοργανώσουμε, δεν έχει βγει ακόμα κάτι επίσημα, στο Πνευματικό Κέντρο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα παρουσιάσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Έτσι ώστε να προσκαλέσουμε δηλαδή τους εκπαιδευτικούς του νομού μας να έρθουν να τα γνωρίσουν, να τους τα διδάξουμε, να τα μιλήσουμε, να τα εξηγήσουμε και να μπορέσουν και οι ίδιοι, γιατί εμείς είμαστε λίγα άτομα, να τα κάνουν και οι ίδιοι στα σχολεία τους. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Θανασάκη, ολοκληρώστε, βέβαια. Να τονίσω εδώ, όσο αφορά τις τελευταίες τώρα δύο κακοποιήσεις, ότι θα πρέπει και η αστυνομία λίγο να λάβει κάποια μέτρα, ή να γίνονται κάποιοι έλεγχοι σε μαγαζιά τα οποία πετάνε, πουλάνε τις φόλες, αυτά τα δηλητηριασμένα δολώματα, γιατί από ό,τι ξέρουμε, κάποια συγκεκριμένα φάρμακα, όπως το Lanet Lowberry, έχουν απαγορευτεί. Ακριβώς. Όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι τα βρίσκουν. Είναι και το διαδίκτυο, κυρία Θανασάκη, αυτοί τα πουλάνε παράνομα. Οι ανεξέλεγκτοι. Το γνωρίζουμε αυτό. Ακριβώς, πρέπει να γίνονται έλεγχοι αυστηροί από την αστυνομία. Και επίσης με τα αεροβόλα όπλα. Ποιοι δίνουν τις άδειες? Υπάρχει έλεγχος, δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα αεροβόλο όπλο? Αυτό το όπλο μπορεί να το στρέψει ένα παιδάκι? Πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι, δηλαδή, που παραπάνω, δεν ξέρω σε τι ποσοστό Ελλήνων έχουν στο σπίτι τους όπλα? Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα που το θέτω έτσι. Σωστά. Προς προβληματισμό. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ.